Καλή σας ημέρα, πραγματικά. Μέχρι στιγμής 8 είναι η συλλήψη από τη Σπύρα που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των κοσματοπολών τόσο σε Ηράκλειο όσο και σε Ρέθυμνο. Μεταξύ αυτών τρία αδέλφια και ένας ξάδελφος. Οικογενειακή υπόθεση λοιπόν. Και πρέπει να πούμε ότι όλοι είναι αλβανικής καταγωγής. Mm-hmm. Ωστόσο αυτό δεν τους επόδιζε να ξέρουν πολύ καλά τα κατατόπια. Έχουν στην κατοχή τους βρεθεί πολύ μικρός αριθμός των κοσμημάτων που κλάθηκαν. Δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα η αναγνώρισή τους από τους ιδιοκτήτες. Είναι ένα κομμάτι που προβληματίζει την αστυνομία, η οποία προσπαθεί να αντέσει την υπόθεση με υλικό DNA. Πόπη Τσικνάκη, πάντως θυμόμαστε πολύ καλά ότι ήταν αρκετών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ η λία τους από τις κλοπές και τις διαρρήξεις που είχαν κάνει στα κοσματοπολία. Είναι αυτά τα κοσμήματα που έχουν πάει. Η λία των κοσμημάτων από 6 συνολικά ληστείες που μέχρι στιγμής έχει διαπιστωθεί ότι είχαν διαπράξει φτάνει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Πολύ μεγάλη αξία και πρέπει να πούμε ότι τα περισσότερα από αυτά ήταν χρυσά και υπάρχει φόβος ότι ήδη έχουν φύγει από Κρήτη και βρίσκονται σε χιτήρια. Θα είναι λοιπόν πολύ δύσκολο. Έχουν ταξιδέψει ήδη, μας λες τώρα, Πόπη Τσικνάκη. Ερευνούν οι αρχές, ψάχνουν να βρουν και τους κλεπταποδόχους και ποιοι ουσιαστικά και με ποιο τρόπο μάλλον έφευγαν από το νησί και πήγαιναν όπως είπε, στα χιτήρια για να γίνουν χρυσές πλάκες. Αυτά σημαίνω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.